διαδικασία. Όπως είδατε στο πάνελ, βρίσκονται αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος Αθηναίων και μέλος της Εκθεσιτικής Γραμματείας Επιχειρήματος Αλλαγής, ο Γιώργος Καμίνης. Είναι από εδώ μεριά ο Γραμματέας της Νομαδιακής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, σύντροφος από τη Σαντορίνη, ο Γιάννης Ελιγνός, που μας έκανε την τιμή να παραδοθεί. Στη μέση βέβαια η γραμματέα τη Δυναμιστική Επιτροπή, τη τοπική οργάνωση τη Ερμηνεία τη Ήρου, η Φιούλα Ελιγνού. Η διαδικασία θα είναι εξής, επειδή και παραδείγμα στην Ελλάδα, ο Γιάννης Ελιγνός, ο γραμματέας της Νομαδιακής, θα απευθύνει ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό, που μας έκανε και την τιμή να είναι εδώ. Στη συνέχεια η Φιούλα Ελιγνού θα προλογίσει το σύντροφο του Καμίνη και στη συνέχεια θα δοθεί ο λόγος για την κυρίως ομιλία στο σύντροφο του Καμίνη. Καλό λοιπόν το Γιάννη τον Λιγνό να ξεκινήσουμε. Φίλες και φίλοι, να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Καμίνη, στην πρωτεύουσα του νομού Κυκλάδων. Να συγχαρώ τα τοπικά στελέχη του Κινήματος Αλλαγής εδώ στη Σύρο για την πρωτοβουλία της όμορφης αυτής εκδήλωσης και τέλος να ευχαριστήσω όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα της τοπικής οργάνωσης για αυτό και την αποσυνή εκδήλωση. Δεν θα σας κουράσω, σύντομα θα αναφερθώ σε τοπικά ζητήματα λακωνικά με την ευκαιρία που έπρεπε ένα ηγετικό στέλεχος του χώρου. Κάναμε μια γεμάτη μέρα σήμερα με επισκέψεις στο ναυπηγείο και σε φορείς και είδαμε τα προβλήματα. Προβλήματα όπως πρέπει να γνωρίζει ο Δήμαρχος της Αθήνας που είναι ηγετικός στέλεχος και θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και στη διαμόρφωση του προγράμματος, είναι η νησιωτικότητα. Πρέπει να καταλάβουν ότι τα νησιά μας δεν είναι ένας 15 Αυγούστου με ήλιο και θάλασσα. Είναι και ο χειμώνας με τους αποκλεισμούς. Είναι ότι μας αφαίρεσαν το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και πρέπει σαν κίνημα αλλαγής να έχουμε μια ξεκάθαρη και σαφή στάση προς ετούτο. Είναι, φίλες και φίλοι, οι μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο νησιώτης σε σχέση με τον κάτοικο που μένει στην υπηρετική Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν ο Δήμαρχος της Αθήνας ως ένα ηγετικό στέλεχος του Κινήματος Αλλαγής πρέπει να τα λάβει υπόψη έτσι ώστε αύριο μεθαύριο που θα έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην παράταξή μας να τα γνωρίζει. Δεν θέλω να κουράσω άλλο, θέλω να δώσω το λόγο στην Σούλα τη Λιμνού, τη γραμματέα της τοπικής οργάνωσης. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα της τοπικής οργάνωσης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ στη Σύρο κάνουμε ανοιχτά και δημοκρατικά μία νέα αρχή. Σήμερα ξεκινάμε. Ξεκινάμε μια καινούργια πορεία της δημοκρατικής παράστασης της κεντροαριστεράς, ώστε να την καταστήσουμε όχι ρυθμιστή, αλλά πρωταγωνιστή, όπως της αξίζει της πολιτικής κατάστασης της χώρας. Πέρασαν 8 δύσκολα χρόνια που η παράταξή μας θυσιάστηκε για να σωθεί η χώρα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία με μια στοφυλή συμφωνία έχουν πάθει αφωνία, προσπαθώντας να καλύψουν με την ένοχη σιωπή τους τις τεράστιες ευθύνες της καραβαλικής περίοδου 2004-2009 που ήταν η βασικότερη αιτία του κακού. Αντέξαμε όμως. Έχουμε βαθιές ρίζες. Κάναμε την αυτοκριτική μας για το παρελθόν. Σχεδόν αυτοβαστιβωθήκαμε. Κρατήσαμε τις καλές αναμνήσεις μας, μαζέψαμε τα κομμάτια του κόρου και κάναμε τη νέα αρχή συσπυρωμένη όλη γύρω από το κίνημα αλλαγής. Η προσπάθεια ήταν δύσκολη, όμως με καθαρότητα, ειλικρίνεια και δημοκρατικές διαδικασίες κλείσαμε όσους βρίσκονται κοντά στην ιδεολογία μας να συσπηρωθούν γύρω από τη φόφη γεννηματά που αποτελεί εγγύηση ευθύνης, σύνθεσης και ενότητας. Σε αυτή την προσπάθεια καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε και
και ο σημερινός καλεσμένος ομιλητής μας, μέλος της Κεντρικής Γραμματείας του Κινήματος Αλλαγής Βήματος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης. Ήταν το πρόσωπο που έδωσε στο κίνημα την πραγματική του εικόνα, ότι δηλαδή η νέα προσπάθεια δεν αποτελεί συσπήρωση αυστηρά κομματικών στελεχών, αλλά αποτελεί μια λαϊκή συσπήρωση της κεντροαριστεράς. Η προσωπικότητά του άρχισε να αναδεικνύεται με τον ακέραιο χαρακτήρα του ως συνήγορος του πολίτη και να τιμηθεί στη συνέχεια με την ψήφο των Αθηναίων πολιτών και σήμερα να αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά στελέχη του κινήματός μας, διδάσκοντας καθαρή πολιτική, ειλικρίνεια, καθαρά λόγια και μαζί με τη φόβη γεννηματά αποτελούν εγγύηση για παραταξιακή ενότητα και συσπήρωση και για εθνική ενότητα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με μεγάλη χαρά καλώ στο βήμα το μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Κινήματος Αλλαγής, Δήμαρχο Αθηναίων, σύντροφο Γιώργο Καμίνη. Γιατί εδώ είναι πιο... Ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, έτσι και αντικειμένα με την παρουσία σας και βεβαίως και το κίνημα αλλαγής. Έχουμε πια σχεδόν 4 χρόνια διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΡΕ. Και έχει αρχίσει η αντίστοιχη μέτρηση για 3 εκλογές αναμετρήσεις. Χαιρετίζουμε και την κυρία Καραμάνη. 3 εκλογές αναμετρήσεις. Μόλις τώρα άφησα. 3 εκλογές αναμετρήσεις. Τοπικές εκλογές, ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές. Οι εθνικές είναι άγνωστο το πότε θα γίνουν, αλλά έχουν οπωσδήποτε 2 πολύ σοβαρές εκλογές αναμετρήσεις μπροστά. Και ας κοιτάξουμε μόνο την επικαιρότητα. Ας κοιτάξουμε ποια είναι τα μεγάλα θέματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τη χώρα. Αυτό που θα διαπιστώσουμε είναι ότι έχουμε να κάνουμε με την πιο, είναι βαριά που λέει αυτό, θα πω, με την πιο ανεύθυνη κυβέρνηση που είχε ο τόπος. Γιατί η έλλειψη ικανότητας μπορεί να συγχωρεθεί, αλλά η έλλειψη ευθύνης δεν συγχωρείται. Γιατί διακυβεύονται πολλά και σοβαρά. Και όταν τα διακυβεύεις, προκειμένου να παραμείνεις πάση θυσία στην ουσία, διαπράττεις μεγάλο έργο σε βάρος χώρας. Αναφέρω και θα μιλήσω συνοπτικά για το καθένα. Στο θέμα της επικείμενης σταυρακής αναθεώρησης, στο θέμα των σχέσεων κράτους και εκκλησίας, στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών και στην τελευταία μεταρρύθμιση που δείτε τη φοβερή που κάνανε με τον Χριστέλη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα αναφερθώ στη συνέχεια και στη σκανδαλολογία σε όλο αυτό τον αρκετό που έχει ανοίξει. Θα τελειώσω μιλώντας για την Ευρώπη, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε το ένα και περισσότερο για την Ευρώπη και θα προσπαθήσω στο τέλος να πω δύο λόγια πώς βλέπω τη δικιά μας την πορεία τους επόμενους μήνες. Αρχίζω με τα 4 μεγάλα ζητήματα. Η σταυρακή αναθεώρηση. Πρώτα απ' όλα να θυμηθούμε ότι όπως και σε πάρα πολλά άλλα τα οποία θα μνημονεύσω στη συνέχεια, εμείς κάναμε τις 2 μεγάλες συνταγματικές αναθεωρήσεις που έγιναν στη χώρα, στη μεγαπολίτευση. Και κάτι άλλο που δεν το ξέρουν οι ειδικοί στο συνταγματικό δικαίωμα. Το 1985-86, όταν αναθεωρήσαμε το Σύνταγμα τότε και αφαιρέσαμε τις υπερεξουσίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που γινόταν αναθεώρηση του Συντάγματος με την τήρηση των διαδικασιών περί αναθεώρησης. Κάναμε μετά την αναθεώρηση του 2011, όπου προωθήσαμε πάρα πολλά θέματα της Βουλής, πιάσαμε τις ανεξάρτητες αρχές
Η αναθέωση μετά του 2008 ήταν παροδία, εγώ δεν ήταν αυτό. Σήμερα ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα και ποια είναι αυτά τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να θυμηθούμε την πρόταση που κάνουμε εμείς τον Μάρτιο που πέρασε, την Άνοιξη. Θέσαμε πέντε θέματα πάνω στο τραπέζι της αναθεώρησης. Θέματα στα οποία μιλάνε και όλοι συγκεντρώνουν την Γενική Συνέλευση. Και γιατί μιλάω για συνέλευση. Μιλάω γιατί η διαδικασία της αναθεώρησης η ίδια την επιβάλλει. Σας θυμίζω ότι η μεν παρούσα Βουλή θα ψηφίσει ποιες διατάξεις θέλει να αναθεωρηθούν, ποιος ολαβούν οι εκλογές, και η επόμενη Βουλή έρχεται και προσδιορίζει ποιο θα είναι το περιεχόμενο των διατάξεων. Και λέει το σύστημα, γιατί θέλει αυξημένες πλειοψηφίες. Και θέλει αυξημένες γιατί είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Ότι είτε θα ψηφίσει τώρα με 150, με 151 και η επόμενη με 180, είτε σου αλλάζει τις πλειοψηφίες. Τώρα με 180 και η επόμενη με 151. Σε κάθε περίπτωση αυξημένες πλειοψηφίες, γιατί είπαμε είναι μεγάλη σοβαρότητα των ζητημάτων. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή έχουμε προτάσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία και από εμάς. Εγώ τι λέω, και πιστεύω ότι αυτή η πρόταση θα την κρατήσει και στο κίνημά μας. Λέω, σε ό,τι συμφωνούμε όλοι, γιατί υπάρχουν διάφορα στιγμές στις οποίες συμφωνούμε, πάμε τώρα να τα ψηφίσουμε με 180, με 180, τόσο στην επόμενη Βουλή, με δεδομένη τη συμφωνία μας, με μια μικρότερη πλειοψηφία, να πάει να προσδιορίσει το περιεχόμενο. Όπου δεν συμφωνούμε, ας ψηφίσουμε όλων, με 150. Και πια, αν έχουμε Βουλή με 180, η επόμενη Βουλή που θα θέλει έτσι να τα ψηφίσει, και τότε θα ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία και θα γίνει δεκτό. Έτσι πας σε μια συνενετική αναθεώρηση. Τι λέμε εμείς. Εμείς λέμε πρώτα απ' όλα τα μεγάλα ζητήματα που αποδεδειγμένα χρειάζονται αλλαγή. Ποια είναι αυτά. Το πρώτο είναι ότι πρέπει επιτέλους σε αυτή τη χώρα να έχουν ένα σταθερό εκλογικό κύκλο. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τετραετία για την οποία ψηφίζει η Βουλή πρέπει να είναι τετραετία. Ότι δεν επιτρέπεται είτε κάποιος να υποφελείται από τη ρύθμιση που προβλέπει ότι όταν δεν υπάρχει πλειοψηφία πια για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας διαλύεται η Βουλή, είτε αυτό που καταχρηστικά έχει γίνει, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, η κυβέρνηση το παμπιστεύει ουσιαστικά ότι έχει ευνοϊκή την επικείμενη εκλογή, να πηγαίνει να ζητάει διάλυση της Βουλής για κρίση με εθνικό ζήτημα. Έχει γίνει και στις δύο περιπτώσεις επανειλημμένη κατάθεση αυτών των διατάξεων. Επομένως λέμε, ναι, αυξημένη πλειοψηφία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά όταν μετά την τρίτη ψηφοφορία δεν καταφέρει να μαζέψει τον αριθμό των ψήφων που απαιτεί το Σύνταγμα, τότε να συγκαλούμε ένα μεγάλο εκλογικό σώμα που θα παρτίζεται από δημάρχους, πρόεδρους επιμελητηρίων, μεγάλων έτσι, ενώσεων κτλ. Το προσωπικό της χώρας και να πηγαίνει μια πλειοψηφία αυξημένη να βγάζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να μην οδηγούμαστε στη διάρκεια της Βουλής. Διαλύθηκε η Βουλή το 2014 με την αιμονή του ΣΥΡΙΖΑ τότε και παθαίνουμε αυτά. Γιατί αν είχαν και αυτή τη στοιχειώδη φρόνηση τότε, αντί να τρέχουν έτσι να πάσουν την εξουσία, να αφήναν εκείνη την κυβέρνηση να πέρασει τα μέτρα και να βγουν από τα μνημόνια από τότε, δεν θα περάσουν αυτά τα κανένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, όταν δεν πετυχαίνουν οι πλειοψηφίες στην Βουλή, να πηγαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται απευθείας από το λαό. Αυτό το θεωρώ και το να πάνε αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε πάλι τρόπο που κόστησε στη χώρα, τι εννοώ, διαρχία να είσαι ένα πρόεδρο που μόλις να έχει εκλεγεί. Φανταστείτε μια διαφορετική πλειοψηφία με τον κεφαλής πρωθυπουργό και να έχουμε τους διχασμούς που ζήσαμε και το 1945 και το 1965. Και αυτό πήγαμε να θεραπεύσουμε εμείς και καταργήσαμε τις υπερεξουσίες το 2000 στην Ανάδα.
αναθεώρηση του 2015. Άρα, όχι. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να πάμε να καταργήσουμε τα προνόμια του πολιτικού συστήματος που προκαλούν πια τον κόσμο και δικαίωση. Τι εννοώ? Καταργήσουμε ουσιαστικά την προνομιακή ρύθμιση για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Ούτε γρήγορες παραγραφές, ούτε να πολιτικοποιείται η κατάσταση, κατευθείαν όλα στη δικαιοσύνη. Η κοινή δικαιοσύνη, τα δικαστήρια να αποφασίζουν και για την ευθύνη των υπουργών. Η εξαιρετική αυτή ρύθμιση που υπήρχε για την ποινική ευθύνη των υπουργών έρχεται από παλιά. Όταν ήταν ουσιαστικά μια εγγύηση απέναντι στον μονάρχη, όταν ανεβαίναν οι δημοκρατικές δυνάμεις, ήταν εγγύηση απέναντι στις διώξεις από τους βασιλιάδες. Αυτά τελειώσαν. Και στο θέμα της ασυλίας των βουλευτών, ξέρουμε τώρα ότι ενώ ουσιαστικά θα έπρεπε στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων που πάει η ποινική δίωξη στη Βουλή για να αποφασίσει αν δάει την ασυλία, δεν την λέει την ασυλία η Βουλή. Είτε είναι πολιτικό, είτε υπάρχει πολιτικό κίνητρο, είτε δεν υπάρχει, και στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτή η απαράδεκτη συντεχνιακή αλληλεγγύη μεταξύ των βουλευτών και καλύτερα να στον άλλο. Πάμε να το αντιστρέψουμε. Να έρχεται όταν το ασκείται διώξει ο βουλευτής ο ίδιος, να ζητάει από την Βουλή η Βουλή να αποφασίσει. Υπάρχει πολιτικό κίνητρο από κάτω. Και τότε να έχει ασυλία. Κανονικά να μην έχει, αλλά να την αποκτά με απόφαση της Βουλής να παίρνει την ευθύνη του ο ίδιος, να ζητήσει ασυλία και η Βουλή να παίρνει την ευθύνη να την χορηγήσει. Και να σταματήσει επίσης αυτό το προνόμιο. Τρίτο που πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει αυτή η πολύ βαριά διαδικασία για την αναθεώρηση του στάθματος. Πρώτα απ' όλα το Σύνταγμα προβλέπει ότι και μία μικρή διάταξη που να αναθεωρηθεί δεν μπορεί να πάει για αναθεώρηση επί 5 χρόνια. Αυτό δεν γίνεται. Ζούμε σε εξελίξεις τρέχουσα πράγματα. Τέταρτο που πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει. Η διαδικασία του άρθρου 37 με τις διερευνητικές εντολές. Εμείς τι καθιερώσαμε το 1986 την αναθεώρηση. Γιατί είχαμε ακόμα το σύνδρομο ότι θα λειτουργήσει η θεωρία του Υπουργού όπως το 65 και θα φτιάχνει ο Πρόεδρος Δημοκρατίας να δίνει εντολές και θα φτιάχνει πλαστές πλειοψηφίες. Και πάνω από αυτό το κορσέ των τριών ημερών κάθε διερευνητική εντολή. Είναι λάθος. Πρέπει να δίνουμε ένα μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο στις πολιτικές δυνάμεις να κάτσουν να κοιτάνε τα προγράμματά τους. Να δούμε πού μπορεί να συνεργαστούν να αναδείξουν την κρέτηση. Σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, θα έχετε διαβάσει, γίνονται οι εκλογές και κάθονται μετά στο τραπέζι επί τρεις μήνες και φτιάχνουν ένα πρόγραμμα κοινοτός. Εμείς εδώ, φυσικά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί εμείς δεν έχουμε. Εμείς αν έχουμε κυβέρνηση, τι άλλο μας, δεν έχουμε διοίκηση να κρατήσει την χώρα. Αλλά τουλάχιστον μια ανάσα πρέπει να υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σας πω την άποψή μου. Εγώ είμαι πανεπιστημιακός δάσκαλος. Σε όλες τις προηγουμένες χώρες του κόσμου υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στο κάτω-κάτω εμείς έχουμε ιδιωτικά δημοτικά, ιδιωτικά λύκεια. Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Θα μπορούσαν να γίνουν με λύσεις και λίγο πια το κράτος να μην επικρατεί η κερδοσκοπία. Αλλά δεν θα πρέπει να γίνει η λιδία λήθος όλης της αναθεώρησης το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ειδικά για τη δικιά μας την παράταξη, που είναι μια παράταξη που πάντοτε υπερασπίστηκε το θέμα της κοινωνικής πολιτικής, για μας το προέχον είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο. Το δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να δημιουργηθεί. Θέλουμε καλούς δασκάλους, άριστους, να αξιολογούνται. Θέλουμε χρήματα στη δημόσια παιδεία, αλλά να είναι μια δημόσια παιδεία τάξια του ονόματός της. Όχι μια δημόσια παιδεία που να είναι άρθρο ανομίας, βίας. Αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς. Και εκεί πρέπει πολύ στενά να σηκώσουμε το πανεπιστήμιο μας. Απέναντι στη βία που αυτοί αν δεν την υποθάλπουν την ανέχονται, γιατί είναι σάρκα από τη σάρκα τους, είτε αδιαφορούν.
γιατί έχουμε μάθει στην ελάσσονα προσπάθεια. Εμείς θέλουμε καλά πανεπιστήμια, όπως θέλουμε καλά δημοτικά, με καλά πληρωμένους όπως οι παρασκάλους, με κτίρια που να ντρέπεσαι να πατήσεις μέσα. Αυτό προέρχεται όμως. Και μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί? Για το έψυχο δυναμικό τόπο. Όπως θέλουμε και καλά νοσοκομεία δημόσια. Αλλά θα διαθούν όλοι αξιολόγηση. Αξιολογούνται οι πάντες και τα άτομα και οι υπηρεσίες και οι υπηρεσιακές μονάδες. Αν θέλουμε δημόσιο τομέα, πρέπει να έχουμε καλό δημόσιο τομέα. Όχι ένα δημόσιο τομέα όπως τον κατατίσαμε. Αυτό λοιπόν είναι το δικό μας, η δικιά μας η βάση. Από εκεί και πέρα σύγχρονος ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι να γίνει. Έτσι, με τις προϋποθέσεις που είπαμε. Αυτά για την αναθεώρηση. Δύο λόγια για το θέμα των σχέσεων κράτους και εκκλησίας που πήγαμε ουσιαστικά τώρα και το έχουν παραπέμψει στις ελληνικές καλένδες. Γιατί όπως με τη στεγματική αναθεώρηση, θα θυμάστε πιθανόν, εγώ το θυμάμαι γιατί τα παρακολουθώ αυτά, είχε βγει το καλοκαίρι του 2016 ο κ. Τσίπρας και είπε θα πάμε στη στεγματική αναθεώρηση. Και διόρισε μια επιτροπή η οποία ήταν από άσχετους κυριολεξία, και δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα, η οποία υποτίθεται να κάνει και διαβούλευση για τη στεγματική αναθεώρηση. Ό,τι διαβούλευση είδατε εσείς, είδα και εγώ. Και έρχεται πάλι και μας προτείνει αυτή τη διαδικασία με τα δημοψηφίσματα, λες και άλλη δουλειά δεν έχουμε εδώ πέρα, να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε δημοψηφίσματα, είτε για να το πω και αλλιώς, τον είδαμε ο ίδιος τι έκανε με το δημοψήφισμα του 2015. Που καταξευτέρισε τον θεσμό. Τον καταξευτέρισε με δύο τρόπους. Πρώτα απ' όλα γιατί μας κάλεσε να ψηφίσουμε πάνω σε ένα παλιό κακό που δεν είχε καν μεταφραστεί στα ελληνικά. Δεν απίστευτα πράγματα. Μέσα σε μια εβδομάδα. Και το έκανε αυτό. Ο κόσμος τον εμπιστεύτηκε. Και ήρθε μετά και έκανε το αντίθετο. Το δημοψήφισμα είναι κάτι το οποίο είναι ένας θεσμός δημοκρατικός, αλλά πολύ επικίνδυνος. Με φιδό μεγάλη πρέπει κάποιος να το χρησιμοποιεί. Γιατί? Γιατί όταν καλές το λαό να μιλήσει, μίλησε, τέλειωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα. Αλλά και κάτι άλλο που έχει υποδειχθεί. Ο λαός όταν το καλείς να μιλήσει, σπάνια αποφαίνεται πάνω στο αντικείμενο. Στο ερώτημα που το απευθύνεις. Απαντάς στο πρόσωπο. Εγκρίνει, απορρίπτει το πρόσωπο που του θέτει το ερώτημα. Ο κόσμος τότε ψήφισε κύριο Τσίπρα. Δεν ψήφισε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα, και όπως δείξαν τα πράγματα, έτσι, από την επόμενη βραδιά. Στη σχέση με τους κεντρισίας τα ίδια. Πάρα, γίνεται μια εντριπτό και παραμίστο. Συζήτηση με τον Αρχιεπίσκοπο, τι έμεινε τώρα από όλη αυτή την ιστορία, που ούτε μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας προετοιμάστηκε όπως έπρεπε. Γιατί είδαμε ότι και πάρα πολύ ευθυγιάστηκαν, δικαίως ή αδίκως. Σε ό,τι αφορά τα κίνη κράτους, τα εργαστήριά τους, αλλά κανείς δεν ξέρει τι κόλπους. Τα είσαι σοβαρά θέματα. Τα προετοιμάζεις. Και καταφέρουμε και εδώ το ευθετήσαμε. Ένα σοβαρό ζήτημα, το έχουμε καταδύσει, ένα θέμα του ποιος και πώς θα πληρώνονται οι παπάδες. Αυτό είναι το θέμα. Φυσικά είναι θέμα σοβαρό. Αλλά θα έπρεπε, υποτίθεται, να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι για να φτάσουμε σε αυτό και μάλιστα στην κοροϊδία ότι δεν θα είναι δημόσιο πάλι αλλά θα σου πληρώνει το δημόσιο. Γιατί? Για να διορίσει ο κ. Τσίπρας άνω 10.000. Να πάει στην Τρόικα να σου πει ότι εδώ πέρα αφαίρεσα 10.000 και θα βάλω τους 10. Το τρίτο θέμα. Η συμφωνία των χρησκών. Εδώ πρέπει να ξέρω ότι όταν πηγαίνει πάλι ένα τόσο σοβαρό θέμα που ταλανίζει την χώρα από το 1900 της δεκαετίας του 50 έχει δεσπόσει σε όλη μας την πολιτική, την εσωτερική, ότι πας μόνος, συμφωνείς και έρχεσαι μετά
και αυτή τη συμφωνία τη χρησιμοποιείς για να διεμβολήσεις την αντιπολίτευση, είτε τη Νέα Δημοκρατία είτε εμάς, αλλά αυτό δεν είναι εθνική ανευθυνότητα. Τι είναι? Και στο κάτω-κάτω μία συμφωνία τι είναι? Ένα κομμάτι χαρτί είναι μόνο? Μία συμφωνία τέτοιας εμβέλειας πρέπει να αντέχει μέσα στον χρόνο. Και με έναν τρόπο αντέχει μία συμφωνία τέτοια. Όταν την έχει στηρίξει σε όσο το δυνατόν ευρύτερα τμήματα του λαού που θα κληθεί να την εφανώσει. Χαζοί ήταν όλοι οι προηγούμενοι που ανεξαρτήτως κομματικής ένταξης, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, κρατούσαν πάντοτε ενήμερη την ηγεσία της αντιπολίτευσης για τις διαπραγματεύσεις, τις συνομιλίες που κάνανε με την άλλη πλευρά. Έτσι λειτουργεί μια σοβαρή χώρα, έτσι λειτουργεί μια σοβαρή κυβέρνηση. Αν πιστεύει ότι αυτό που πάει και συζητάει βρίσκεται σε έναν καλό δρόμο, πάει στην αντιπολίτευση και σου λέει εδώ, αυτό, πάμε να το κάνουμε. Ποια είναι η γνώμη σας? Τι παρατηρήσεις έχει το υποβάλλον? Όχι να το χρησιμοποιείς για να διαιρέσεις και να διασπάσεις και ουσιαστικά και ό,τι πιθανόν κάτι προσπάθεια έκανες να πάει στον πρώτο, άρα 25 χρόνια να παραμείνουμε με το ίδιο πρόβλημα, όταν είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να παραμείνει εσάι ανοιχτό. Γιατί ζούμε σε μια γειτονιά πια πάρα πολύ δύσκολη. Τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να μπουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή την Τουρκία που πια απομακρύνεται από τη Δύση και τη Ρωσία από την άλλη πλευρά που έρχεται και το ξέρουμε ότι δεν θέλει τη συμφωνία. Τι σημαίνει αυτό? Και έχουμε στο θέμα της Ευρώπης επί τη ευκαιρία. Όταν θέλουμε τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρώπη, δεν τα θέλουμε μόνο για την γειτονιά μας. Θέλουμε και μια Ευρώπη ισχυρή. Μια Ευρώπη να μπορεί να σταθεί απέναντι σε όλες τις μεγάλες δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Στη Ρωσία, στην Αμερική του Τραμπ, στην Κίνα, στη Βραζιλία, στην Ινδία, σε όλες αυτές τις μεγάλες δυνάμεις. Ακόμα και η Γερμανία, που είναι η μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα, σε σύγκριση με αυτές, τι νομίζω ότι είναι? Μια χώρα μεσαίου μεγέθους. Εμείς τι θέλουμε? Πώς θα πορευτούμε μακριά από την Ευρώπη που την έπαιξε στα ζάρια του Τσίπρας το 2015, η χώρα? Είναι δυνατόν να λέμε ότι θα απομακρυνθούμε από την Ευρώπη όταν είναι ουσιαστικά η ασπίδα προστασίας μας? Εμείς πρέπει να λέμε ναι στην Ευρώπη, ναι στον Ευρωπαϊκό Στρατό, ναι σε ολοένα στενότερη ευρωπαϊκή συνεργασία. Το πρέπει να είναι η δικιά μας θέση. Έχουμε στην τέταρτη μετάλλια, στο Πλησθένη. Με βαρύτητα ονόματα, αν πας να κάνεις μεταρρύθμιση, πρέπει να είναι πραγματική μεταρρύθμιση. Εμείς κάνουμε τον Καποδίστρια. Κάνουμε τον Καλλικράτη. Να σας θυμίσω, Δήμαρχε, θυμάστε. Πριν από τον Καποδίστρια, πόσους δήμους και κοινότητες είχε η χώρα? 6,5. Πάνω από 5.000, γύρω στους 6.000. Γύρω στους 6.000. Τους κατεβάσαμε σε 1.300, αν θυμάμαι, 1.500. Και πήγαμε τον Καλλικράτη μετά και τους πήγαμε σε 325. Αυτό με άλλα είναι μεταρρύθμιση. Γιατί δίνει μόνο ληξιακές πράξεις χάζει πριν να το καποδίσετε και το κάτι κάτι. Έρχονται τούτοι εδώ, σου βγάζουν ως Πλησθένη ένα νομοθέτημα που αντί να έρθει να λύσει τα προβλήματά μας, ουσιαστικά να κάνει τι, να πάει επιτέλους να κάνει την πραγματική αποκέντρωση που χρειαστεί η χώρα, να δώσει εξουσία στους Δήμους, να γίνει αυτό που λέμε μικρό κράτος, ευέλικτο, επιτελικό, με την τοπική αυτοδιοίκηση να φροντίζει για τα καθημερινά ζητήματα. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι δίπλα στο πρόβλημα. Και να πω και κάτι, γιατί είναι πολλαπλή ανευθυνότητά τους. Γιατί αυτά τα χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση δεν κράτησε τη χώρα. Ποιος την κράτησε? Το θεωρεί κανείς αυτονοέτο ότι μπορείς κάθε μέρα να ανοίξεις τους παιδικούς σταθμούς, να ταΐσεις τα παιδιά το μεσημέρι, να τους κρατάς ανοιχτούς, όπως το κάνει το αδίπαθος που κάνει στην Αθήνα, να μπορεί η μάνα να έρχεται στις 4 να παίρνει τα παιδιά, να κρατάς την πόλη σου φωτισμένη, καθαρή, να φροντίσεις το πράσινο, είναι απλά? Δεν είναι.
στη σημερινή Ελλάδα, οι Δήμοι κράτησαν τη χώρα μας. Και αυτό δεν είναι το να αναγνωριστεί, δεν είναι μια ειδική ανταπόδοση. Το να αναγνωριστεί είναι ότι συμπαθίζει με την κοινή λογική. Αντί λοιπόν να πάνε στην αποκέντρωση, αντί να μας βρίσκουν τα χέρια που παίρνουν αποφάσεις και δεν μπορούν να τις εφαρμόσουν με τη γραφειοκρατία, τους ελέγχους, την πολυνομία, τι πάει και κάνει. Μας εμποδίζουν και απόφαση να πάρουν. Αν πηγαίνεις και κατακαιρματίζεις έτσι με το πρόσωπο της απλής αναλογικής τα δημοτικά συμβούλια, να μην μπορεί να σχηματιστεί μια πλειοψηφία ούτε καν το κατόφλι του 3% που ισχύει για τη Βουλή για να πει μια παράταση στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν το κάνουμε. Τι σκοπεύει με αυτό? Σκοπεύει ο κάθε τυχάρπαστος να μπορεί να κατεβαίνει, να βγάζει μια έδρα ή δύο και να μπορεί να διαπραγματεύεται μετά τη συμμετοχή του στην πλειοψηφία του Δήμου, στην Εκτελεστική Επιτροπή, στην πλειοψηφία. Και κάνουν ακριβώς άφησαν τον Δήμαρχο σε δύο γύρους για να μπορείς ενδιάμεσα να τον εκβιάσουν. Αυτό είναι. Θα έχουν ένα γίγαντα σε πολλούς Δήμους με πύληνα ποδάρια που δεν θα μπορεί να κάνει αυτό. Γίγαντα γιατί θα έχει ψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία, έστω και στο δεύτερο γύρο, και θα κοιτάει να μαζέψει πλειοψηφία για να ψηφίσει έτσι αυτά που πρέπει να κάνει. Γιατί θα τελείει το ένα διαρκή εκβιασμό. Αν αυτό δεν είναι ανευθυνότητα, τι άλλο είναι? Το συμπέρασμα είναι θλιβερό για τη χώρα. Δεν είναι ότι ξαφνικά έχουμε απέναντί μας μια φαύλη κυβέρνηση που δεν ενδιαφέρει. Είναι ότι έρχεται και παίρνει στο αποκορύφωμα όποια παθογένεια υπήρξαν στην μεταπολίτευση. Έχουν περάσει και αυτοί, γιατί αυτοί ήρθαν ως άγγελοι σωτηρίας. Και ουσιαστικά τα κάνουν όλα χειρότερα. Και μας λένε και μας κουνάνε το χέρι ότι είμαστε κλέφτες. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα λάθη που κάνουμε. Αλλά να θυμηθούμε και κάτι για να αποβάλουμε επιτέλους και τα εναρχικά σύνδρομα. Να σταματήσει αυτή η ιστορία. Τι πρέπει να θυμηθεί? Πρώτα απ' όλα ότι εμείς ξεκαθαρίσαμε τις γραμμές μας. Διώχνοντας ανθρώπους. Και μετά φύγανε κάποιοι και πήγαν εκεί που τους ταιριάζει, στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τα δάτα πληρώσαμε εκλογικά σε επανειλημμένες εκλογικές αναμετρήσεις. Κόντεψε το Πασόκ να εξαφανιστεί. Αλλά το πιο σημαντικό, στη διετία, ή τριετία σχεδόν, 2009-2012, τι ψηφίσαμε? Όλα αυτά που ακούμε σήμερα. Αφιερώσαμε τον οικονομικό εισαγγελέα, την αρχή για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Φέραμε νομοθετήματα, έρωτα, στον τραπεζικό απόρριπο. Ποιος τα έκανε αυτά? Εμείς τα έκανε. Αλλά είσαι να τα έχουμε ξεχάσει. Λάθος. Γιατί όλα αυτά αποδεικνύουν τις βαθιές ρίζες του αρχιστικούς και την αρχή που γίνεται γιατί. Γιατί τον κύριο Τσίπρα τον νομιμοποίησε ο κύριος Σαμαράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε στην κοινή γνώμη και από κόμμα του 4% τον νομιμοποίησαν ηθικά να μιλάει και να εμφανίζεται ως ηγετική δύναμη. Η Νέα Δημοκρατία που παρουσίαζε και αυτή ότι θα ανέβει στην εξουσία και θα αλλάξει τα μνημόνια από μια μέρα στην άλλη. Ποιος τον έφερε τον κύριο Τσίπρα? Προηγήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Και προηγήθηκε ολοκληρώνοντας το έγκλημα που είχε διαπράξει μέρος της χώρας. Η αριθμή δεν είναι ψέματα, τι να κάνουμε. Είναι ξεροκέφαλη. Όποιος κοιτάξει τα ελλείμματα και πόσο ανέβηκε το δημόσιο χρέος της χώρας, θα καταλάβει τι συνέβη στη χώρα και γιατί. Και γι' αυτό ακριβώς έρχονται αυτή τη στιγμή να πλήξουν εμάς μέσα του Κωνστασινίτη. Αυτό που κάνουν είναι πάλι να πλήξουν μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους που έζησε η χώρα. Γιατί υπάρχει και είναι κάρφος στους οφθαλμούς τους. Γιατί έγιναν τα μεγάλα έργα της χώρας. Η χώρα πήγε στην ΟΝΕ, η χώρα έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα ήταν μια χώρα που προετοίμασε τους Ολυμπιακούς Αγώνες,
ήταν μια Ελλάδα όπως θυμάστε περίφημη. Και ήταν το αποκορύφωμα μιας ολόκληρης πορείας δικιάς μας. Ας κάνουμε σύντομα, ποια υπήρξε η μεγάλη μεταρρυθμιστική δύναμη στη χώρα, στη μεταπολίτευση. Ποιος έκανε το ΕΣΥ, ποιος καθιέρωσε το ΑΣΕΠ, ποιος έφερε τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα στη χώρα, ποιος έφερε μετά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η μέρος του Γιώργου Παπανδρέου δεν έφερε, η μέρος του Γιώργου Παπανδρέου δεν ψήφισε αυτά που είπαμε πριν τα νομοθετικά μέτρα κατά της διαφθοράς, ποιος έφερε τη διάφθεια, ποιος έφερε το νόμο για τα πανεπιστήμια που τον ψήφισαν τα δύο τρίτα της Βουλής και αυτοί το κατήργησαν εν μια νυχτή. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για όλη μας την πορεία. Από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, περνώντας την εποχή του Σιμίτη, καταλήγοντας την εποχή του Γιώργου Παπανδρέου και στην προσπάθεια του Βαγγέλη Βενιζέλου και το που έγινε το PSI και θυσιαστήκα. Αυτό είναι θέση ευθύνης. Αυτό είναι πολιτική ευθύνης. Και όχι αυτό το κατάδειγμα που βλέπουμε σήμερα. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται να ανεχόμαστε να μας πουν αγιάνει στο δάχτυλο. Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Είμαστε η δύναμη εκείνη η οποία θα κληθεί ουσιαστικά να αποφασίσει για τι της χώρας. Χωρίς εμάς δεν θα μπορέσει να το χωρίσει τα πράγματα. Για δύο λόγους. Το 2020 θα έχουμε εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Θα έχουμε επίσης την συνταγματική αναθεώρηση. Και για τα δύο χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία. Ειδικά για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, αν διαλυθεί η Βουλή, πάμε πια σε σύστημα απλής αναλογικής. Με κίνδυνο να παραμείνει η χώρα κυβέρνητη. Εμείς δεν επιτρέπεται να αφήσουμε τη χώρα κυβέρνητη. Γιατί είμαστε δύναμη εθνικής ευθύνης. Γι' αυτό, να μην μας ρωτάνε με ποιον θα πάμε, εμείς χαράζουμε τη γραμμή και κοιτάμε μπροστά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και είμαστε στην πορεία και το κάνουμε, είναι να έχουμε θέσεις και πρόγραμμα. Προχτές παρουσιάσαμε το πρόγραμμα για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Υπό τη μορφή πρότασης νόμου, συγκεκριμένες διατάξεις, όπου τα μέτρα εξοικονομούνται μέσα από το μεσοπρόθεσμο και από την ανάπτυξη που θα δημιουργηθεί. Είναι κοστολογημένο. Και τελειώνω λέγοντας ότι εμάς η κοινωνική πολιτική δεν είναι μια πολιτική ευγνωσίνης και επιδόματων. Δεν κοιτάμε να στραγγίζουμε την οικονομία, να μαζεύουμε τα πάντα μέσα από την ευκολία και τις ασφαλιστικές εισφορές και να στραγγαλίσουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους για να μοιράζουμε ευγνωσίνη στον κόσμο, να τον εξαρτιώσουμε ηθικά, να μετατρέψουμε τους ΕΛΕΣΕ επέτες για να κοιτάνε πότε θα έρθει ο κάθε κύριος Τσίπρας να τους μοιράσει ένα επίδομα. Εμείς θέλουμε ανάπτυξη και θέλουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες στη χώρα και στο λαό. Θέλουμε καλά πανεπιστήμια, θέλουμε καλή υγεία. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική. Ανάπτυξη, δουλειά και αξιοπρέπεια. Επομένως, αυτό το χρονικό διάστημα που έρχεται, δεν υπάρχει ο ένας και ο άλλος, η Πόπη, ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Κώστας. Θα τελειώσαμε. Η δύναμή μας είναι η ενότητά μας. Και αυτό μας το ζητάει η ίδια η ζωή. Γιατί θα κληθούμε να πάρουμε θέση, να συμμετάσχουμε στις μεγάλες αποφάσεις και στις μεγάλες πράξεις. Από ποια θέση θα είναι. Σας καλώ λοιπόν όλους μαζί τους επόμενους μήνες να δούμε την προσπάθειά μας. Όλα αυτά επιμένει υπό την ηγεσία της Φόφης και μετά την οποία εξέλεξε ο κόσμος, θα πάμε να δώσουμε τις μεγάλες μάχες, γιατί αν δεν είμαστε εμείς, η χώρα δεν θα προχωρήσει. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πραγματικά, εγώ είμαι διατεθειμένος να δεχτώ ό,τι να δείξετε ερωτήσεις ή κάποιες αντιβάθμα. Τοποθετήσεις πάρα πολύ σύντομα. Να γίνουν πρώτα κάποιες ερωτήσεις, αν χρειάζεται και μετά τοποθετήσεις και πολύ σύντομα. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι. Βέβαια να πω και το άλλο, ότι σε περίπτωση κάτι να πει το χρηματίσει η ερώτηση μα για τον διακόπτο. Ελάχιστη. Περιορισμένο χρόνο. Εγώ θα μιλήσω μόνο για το σύνταγμα. Ξέρουν όλοι από τα μαθητικά και από την μάχη και εγώ ότι από το σύνταγμα ορίζει ότι κάθε εξουσία που είχα για το λαό. Είμαστε σίγουροι. Γιατί με κάποιον τρόπο προβλέπει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα, βέβαια, πάρα πολλά το Σύνταγμα. Το έχει σημασία. Από ποιο ερμηνεύεται το Σύνταγμα. Γιατί το πρωτοκόμμα, όχι και να παίρνει ένα πόντου 50 το Σύνταγμα, δεν νομίζω. Δεν είναι οι συνταγητές εξουσίες. Η Βουλή θα τις βουλήσει τις πολιτικές εξουσίες που χρειάζεται, τη δικαιοσύνη θα τις ποινικήσει και τη δικαιοσύνη. Και γιατί να διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση τους δικαστές. Δεν είπαν τίποτα για αυτό το πράγμα. Και γιατί το ξέρετε. Πρέπει να αλλάξει. Το ξέρετε. Σας πω. Δηλαδή εγώ διορίζω ως κυβέρνηση αυτό και τα δικαστές τίποτα. Είπες, τα ξέρετε. Να ξέρεις ότι είμαι και συνταγματολόγος. Καθίστε, καθίστε. Θα σας ακούσω. Θα σήμερα μιλήσω για σύνταγμα. Λοιπόν, η περιεθνήση πληθυντικό πόντος αλλάως λέει όλοι είμαστε ίσοι. Ο καθένας στην δικαιοσύνη να κίνεις. Δεν δίνεται. Λοιπόν, να καλύψουμε τα σημεία. Αυτός ο νόμος, ο περιβόητος στην Καραβαλή, το διατηρείται ακόμα, μόλις τελειώσει η διαδικασία της κυβέρνησης, για παραδείγματι παραγράφει τα αρχεία. Γιατί? Είναι στο σύνταγμα, τέλειος. Στο σύνταγμα. Ναι, ποιος το πέρασε. Εμείς το πέρασε. Αυτά τα 3-4 χαρματάνε, τα εμπέδωσαν και πρέπει να τα προβάλλει. Το κενάρι, επιτέλους πόρτε η αριστερά θα ερωθεί. Μετά την κατοχή είμαστε λυγμένοι στην έξι. Πότε θα ερωθεί αυτή η αριστερά. Δεν εννοώ την άκρα αριστερά και την άκρα δεξιά. Δεν εννοώ. Αριστερά, την κανονική. Να απαντήσει ο κύριος Νημάνο. Το 30% το συντρόφο πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Να απαντήσει ο κύριος Νημάνο. Αυτή άνοιγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Να απαντήσει ο σύντροφο. Ευχαριστώ. Ωραία. Σύντομες ερωτήσεις, σύντομες απαντήσεις. Ξένησα να πω τι προτιμούμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί πράγματι είναι απαράδεκτο να προβλέπει το Σύνταγμα που η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι, είναι σαν κυβέρνηση να βάζει τους πολιτικούς της. Λοιπόν, γιατί μέσα από την ηγεσία της δικαιοσύνης, από τη στιγμή που η δικαιοσύνη πλέον αυτοδιοικείται εν μέρη, υπάρχει πειθαρχικές εξουσίες, τους δικαστές, μεταθέσεις, αποσπάσεις, περιστατική τους κατάσταση, η ηγεσία ελέγχει στο κάτω. Άρα, το πώς θα διορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης έχει τεράστια σημασία. Υπάρχουν πολλά συστήματα στον κόσμο. Το ζήτημα είναι να επιλέξει ένα σύστημα που ούτε οι ίδιοι τελείως να αποτελούν μια κάστα να εκλέγουν
την ηγεσία του, γιατί αυτονομούνται πια τελείως από την πολιτική εξουσία. Και όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, αλλά δεν μπορεί οι δικαστές να αυτονομούνται μόνοι τους. Αλλά ούτε να έχεις την πλειοψηφία να διορίσεις τους δικαστές. Άρα, πας σε ένα σύστημα. Πας σε ένα σύστημα όπου απαιτείς για την ηγεσία της δικαιοσύνης αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή, και αν δεν μπορεί να εκτεθεί, πας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και διορίζει αυτός. Το ίδιο και με τις ανεξάρτητες αρχές που έφυγα την μήνα την Πέρσο στο σύνολο του πολίτη, ξέρω πόσο σημαντικές είναι και πόσο πρέπει να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία τους και την ουδετερότητά τους. Πάλι, αν δεν μπορούν η ηγεσία των ανεξάρτητων αρχών να διορίσει την Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία, πάλι πας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα, παραχωρείς εξουσίες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκεί που το πολιτικό σύστημα αποδεικνύεται το ίδιο αδύναμο να δώσει λύση. Αυτά λοιπόν για την δικαστική εξουσία. Τώρα θέλω πιο αριστερά, όχι, όλες οι εξουσίες υπάρχουν από λάθος. Ασκούνται καθόλου τρόπο χωρίς το σύνταγμα. Το λέει το ασφάλι. Σας έδωσα ένα παράδειγμα. Οι βουλευτές το έβαλαν ένα δήμα για το κοινό. Ο λαός το έβαλε. Το έβαλε ο λαός, το κοινό το έβαλε. Όχι. Ας το είπε μεταξύ της πρώτης βουλής και της δεύτερης, είπαμε, ισοραβούν εκλογές. Ο κόσμος κοιτάξει και εν όψη των προτάσεων για τη σταγματική αναθεώρηση. Τώρα ποιο είναι αυτό το αριστερά. Η αριστερά είναι ο δήμης. Δεν μπορεί να μας ενεργεί τώρα οι πιο κλάφτες. Είναι δυνατόν. Γιατί η δικαιοσύνη τους έχει διορίσει αυτούς. Για μας αριστερά, να σου πω ότι εννοώ εγώ αριστερά, γιατί εκεί υπάρχουν μεγάλες παρεξηγήσεις. Αριστερά ήταν και ο Στάλιν, αριστερά ήταν και ο Πολπότ, αριστερά έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς λέμε ότι... Όχι, για μας αριστερά. Για μας, δύο πράγματα είναι αριστερά. Εκεί που σειραίουν δύο μεγάλα ρεύματα. Το ρεύμα του πολιτικού φιλελευθερισμού, δημοκρατία και πολιτισμός, κράτος δικαίου, δικαιώματα. Εκεί που έρχεται και σειραίει το κοινωνικό κράτος. Έτσι όλη αυτή η μεγάλη παράδοση. Όπου σειραίουν αυτά τα δύο, για μένα υπάρχει αριστερά. Είναι εμπλήτα. Λοιπόν, πώς τις βούλετε, ο πίσω μας ευδύνει. Ρεπάρε. Σας κούρασα, έτσι. Ρεπάρε. Έλα, Νικήτα. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να μου εξηγήσετε το εξής, να μου το διευκρινίσετε. Είπατε προηγουμένως ότι εν ώψη του έτους του 2020 που θα έχουμε πιθανόν εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Πολύ πιθανόν, σίγουρα. Ναι, σίγουρα, αλλά με τις διαδικασίες που αν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία που χρειάζεται τέλος πάντων, μην μας ρωτούν, είπατε, με ποιους θα συνεργαστούμε. Είμαστε κίνημα ευθύνης και εμείς θα συνεργαστούμε με αυτούς που πρέπει για να σώσουμε τη χώρα, αν το κατάλαβα καλά. Δηλαδή, τι εννοείται, ότι τίποτα δεν αποκλείεται και στο μέλλον θα συνεργαστεί το κοινάλι με οποιοδήποτε. Ανάλογα με τις περιστάσεις, εμάς ο στόχος μας είναι, αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία, να είμαστε μέσα στα τρία κόμματα που θα πάρουν την περιοριστική εντολή, και γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα. Όταν θα έρθει στα χέρια μας την περιοριστική εντολή, να πούμε αυτό εδώ. Και ελάτε να συμφωνήσουμε. Και υπάρχει πάντοτε η προοπτική από πολλά σενάρια που θα να δώσει ακόμα και ψήφο ανοχής με μια συμφωνία. Είναι, αν δεν υπάρχει λύση, να γίνουν εκλογές. Αλλά θα πρέπει να έχουμε μια στάση ευθύνης μεγάλης για να έχει χώρα κυβέρνηση, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια ακυβερνησίας. Είδατε τι σημαίνει στο χρηματιστήριο. Είδατε πώς κατακύλησαν οι μετοχές των τραπεζών. Οι τραπεζές είναι κλωστοί. Η κεφαλαιοποίησή τους αυτή τη στιγμή είναι 2 δισεκατομμύρια πόσο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη χώρα. Τεράστιο. Μας λέει
λέει ο κύριος Τσίπρας, τι είναι σαν ευθυνότητα σου και της δημαγωγίας σου. Είναι ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Η χώρα είναι σε μεγάλη κρίση. Η χώρα θέλει μια πραγματική εθνικευσία αυτή τη στιγμή. Για τέτοια ιστορία που κάνουμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε εμείς να μην είμαστε δυνατοί ευθύνης. Θα πάμε με πολιτική, με θέσεις κυβερνητικές και να σώσουμε τη χώρα. Οι προτάσεις μας όμως ακούν, γιατί αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, έστω μπορεί ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία να συνεργαστούν. Και ρωτώ, και γι' αυτό, σας ρωτάω για αυτόν τον λόγο, για ποιο λόγο. Έχουμε προηγούμενη εμπειρία, κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου κλπ. Αυτοί που έφυγαν από το Πασόκ τότε, φύγανε όλοι μόνο και μόνο επειδή ήθελαν να βολευτούν στις αγκαλιές του ΣΥΡΙΖΑ, ή μήπως αισθανθήκανε προδομένοι από το Πασόκ που πιστέψανε, από το Πασόκ που αγωνιστήκανε την πρώτη περίοδο του Πασόκ και ξαφνικά είδανε να συνεργάζονται χωρίς όρους και προϋποθέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είπατε και μόνο σας. Χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Το τι θα γίνουν στο προσπαθώ να αποφύγω το ερώτημα. Αλλά το θεωρώ και απαράδεκτο αυτή τη στιγμή πολιτικά εσπαμμένο και πώς σας πω και μεθοδολογικά λάθος να καθόμαστε από τώρα να πούμε τι θα γίνει και με ποιον θα συνεργαστούμε και με ποιον δεν θα σε ρωτάει κανείς κανέναν άλλον αυτό το πράγμα. Δεν το κατάλαβα. Εμείς γιατί πρέπει να πατάμε από τώρα. Σε μια κατάσταση που θα είναι μελλοντική, που θα έχουμε όπως έχουμε ένα πρόγραμμα και θα πάμε άλλοι να συνεργαστούμε. Γιατί λέμε θα συνεργαστούμε εμείς με αυτούς και αυτοί με εμάς. Πάνω σε ένα πρόγραμμα. Με εγγύησεις. Αυτό είναι. Γι' αυτό λέω αυτό επιτέλους. Εδώ συνεργαζόμαστε, δεν θυμάστε τι έγινε με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου που είπα θα κάτσουμε να φτιάξουμε τις θέσεις και κάτσα και γράψα σε ένα φιλό χαρτί πέντε πράγματα. Γι' αυτό λέω για τις διερευνητικές συντολές. Μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό λέω. Αλλά σε μια δημοκρατία πρέπει καταρχήν να είσαι ανοιχτός η δημοκρατία. Είναι, πρέπει να ενώνουν, χωρίς να διχάζουν. Άλλος. Ο λαός είναι τη δεξιά. Άλλος. Είναι πάρα τη δεξιά, μας την έφερα. Να μην μας κάνανε κόψους, να μην μας ξέρουν. Άλλος. Καταλήξαμε προτραβήμα. Ο Γιάννης ο Ρούσος. 45%. Έλα, ο Γιάννης ο Ρούσος, όχι ο Μάρτος. Έλα, λέγε Γιάννη. Επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση όσον αφορά τη συμφωνία των προσφών, τώρα τελευταία ο διαχωρισμός της σχέσης κράτους-εκκλησίας. Θα ήθελα όσο μπορείτε πιο αναλυτικά και με δεδομένο ότι είπατε ότι όλα τα δυτικά Βαλκάνια πρέπει να ενταχθούν και στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο ξεκάθαρα είναι τη θέση μας. Εμείς βγάλαμε απόφαση. Είπαμε ότι η συμφωνία είναι κακή συμφωνία. Αλλά θα σας πω εγώ πώς την εννοώ κακή συμφωνία. Η συμφωνία έχει έρωτα μέσα. Έχει προβλήματα για την εθνικότητα. Με την γλώσσα. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τη συμφωνία που εμείς τελειώσαμε, γιατί δεν θα συμφωνήσουν και οι άλλοι. Επομένως κάπου να βρεθούν στη μέση. Καλή συμφωνία είναι εκείνη που έχεις διασφαλίσει τις προϋποθέσεις να αντέξεις τον χρόνο και τις έχεις διασφαλίσει όταν έχεις πάει με την αντιπολίτευση και κάνεις κάποιες συμφωνίες. Ενημερώνεις, ακούς, προτείνεις. Αυτή είναι η καλή συμφωνία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η καλή συμφωνία θα ήταν για μας. Ναι, μην τα πάντα έτσι. Είναι δυνατόν να κάνεις συμφωνία με κάποιον όταν σου δίνει τα πάντα. Κάτι θα δώσεις, κάτι θα πάρεις. Αλλά το ζήτημα είναι να έχεις διασφαλίσει ότι αυτό που κάνεις έχει μια διάρκεια μέσα στον χρόνο. Τι να κάνω εγώ μια συμφωνία να το ψηφίσουμε σήμερα και μεθαύριο να έχουμε πόλεμο. Σχέση κράτους και εκκλησίας υπάρχει. Άρα. Σε ελληνικές καλέντες υπάρχει αυτό το ζήτημα. Δεν το καταλάβατε. Άλλο. Σε αυτό δεν πιστεύω για αυτό το θέμα. Για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Θεωρώ, εμείς είμαστε ένα ακόμα πρόεδρο. Η κοινωνία προχωράει. Πρέπει και εμείς να συντασσόμαστε. Με βήματα προσεκτικά. Θα λαμβάνουμε υπόψη πάντοτε
και την ευρύτερη κίνημα και δεν θα πηγαίνουμε από το λάδι. Αλλά έχει οριμάσει ο καιρός να πάμε να πούμε ότι τη μισθοδοσία που βγάλει του κλείδου είμαστε έτοιμοι να πάμε να εφαρμόσουμε το γερμανικό σύστημα. Μέσα από τη φορολογία αυτών που δηλώνουν ότι θέλουν να συμμετάσχουν στα βάρη της Εκκλησίας, να πληρώνουν και οι παπάδες να υπάρχει κρατική ενίσχυση της Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στη Γερμανία δηλώνουν στους Προτεστάτες, πάει να πάει ο φόρος σου, στην Προτεστάτικη Εκκλησία, Καθολικός, Καθολική, Άθεος, να πείτε προσωπικά δεν είναι εντάξει, αλλά είναι εμπιστευτικά και εν πάση περιπτώσει ο καθένας αναλαμβάνει να ενισχύσει τη θρησκεία και το δόγμα στο οποίο πιστεύει. Αν με ρωτήσετε εμένα, εγώ αυτό το θεωρώ σωστό. Και από εκεί και πέρα η Εκκλησία έχει την περιουσία της. Να πάμε να τα ξεκαθαρίσουμε τα ζητήματα και να ξέρουμε ποια νου είναι τι. Κώστα. Ο Μουσελάς έχει το λόγο. Ο Κώστας. Σε περίπτωση που πάμε σε σε περίπτωση που πάει κάποιος, εμείς δηλαδή, και θέλουμε να συνεργαστούμε με κάποια από αυτές τις δυνάμεις. Λέτε για το μέλλον τώρα, αλλά εγώ το ξαναθέτω αυτό το θέμα. Είχαμε κάνει μια προγραμματική σύμβαση, μία, θυμάμαι τότε, σαν Πασό και με τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτο ξεκινήσουμε και με τη Δημάρα. Όταν κάναμε τη συγκυβέρνηση. Επίσης, μια προγραμματική συμφωνία. Είπατε στο χαρτί, την οποία τη γράψαμε κανονικά. Δηλαδή δεν τηρήθηκε σε τίποτα. Άρα, συγγνώμη, ξαναλέμε, δημιουργούνται κάποιες αμφιβολίες. Δηλαδή, κατά πόσο στον κόσμο, δηλαδή, εφόσον βέβαια θυμάται ο κόσμος, κατά πόσο πράγματι αυτό που στο μυαλό μας, πάλι σε περίπτωση που γίνει έτσι, θα λειτουργήσει κανονικά. Δηλαδή, θα λειτουργήσει φυσιολογικά, όπως λέτε, όπως γίνεται στη Γερμανία, που κάθονται και κάνουν κάποιες προεργασίες και τρίτα αυτή η προγραμματική συμφωνία. Και δεύτερον, πάνω σε αυτό, επειδή είπε ο κ. Λουπάρης, αισθάνομαι, δεν ξέρω τώρα και την άλλη άποψη, ότι όσον αφορά τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ήταν μια κακιά εμπειρία τελικά για μας χώρος, έτσι, μετά δεν είναι μόνο χώρος, είναι και η πατρίδα που πάει, αλλά σαν χώρος δεν το εισπράξαμε πέρα. Ότι δεν είχε τα αποτελέσματα τώρα που εμείς θέλαμε και ταυτόχρονα υπήρξαν και πολλοί, υπάρχουν και πολλοί και εξακολουθούν αυτή τη στιγμή και υπάρχουν στη Δημοκρατία αρκετοί οι οποίοι αποθούν ένα μεγάλο κομμάτι της δικιά μας βάσης. Αυτό εισπράττει το έργο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή πώς μπορούμε να λέμε ότι θα συνεργαστούμε, αφήνουμε ένα ανοιχτό παράθυρο προς όλους, να συνεργαστούμε π.χ. με την Δημοκρατία του Άδωνη και του Βορύδη. Λίγο και του Μητσοτάκη. Ακόμα και του Μητσοτάκη. Δηλαδή είναι λίγο κάπως. Εγώ σας μεταφέρω τη δικιά μου, μπορεί να είναι και για κάποιους άλλους. Να σας απαντήσω. Έτσι. Γιατί δεν θα πρέπει. Εσείς λέτε αυτό. Κατάλαβα. Κάποιος άλλος στο σπίτι θα πας να συνεργαστείς με τον Τσίπρα και τον Κατρούγκαλο. Δεν τέλειωσα. Θα σας το έλεγα και αυτό. Ακόμα και με τον Τσίπρα και τον Κατρούγκαλο. Όντως υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Αλλά θέλω να πω. Χάος υπάρχει, όχι πρόβλημα. Χάος. Υπάρχει και το θέμα ότι πραγματικά ο χώρος μας δεν θεωρώ ότι πάρα πολύ πήγανε προς τη Νέα Δημοκρατία. Πήγανε προφανώς, πήγανε με τα κοινωνικά να το σωστή. Εγώ αυτή την εντύπωση. Ναι, και τι λέτε. Όπως επίσης, θέλω να πω ότι πρέπει, ναι, έχουμε τα δεν θα έπρεπε ίσως, βέβαια αυτό είναι στο μέλλον. Σε περίπτωση που κάτι γίνει έτσι, και δεν έχουμε καταλήξει κάπου, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κινηθούμε κυρίως εκεί πέρα προς εκεί που είναι η βάση μας. Και να πιέσουμε π.χ. να φύγει ο Τσίπρα, να δείξουμε το πρόβλημα, το οποίο είναι ηγετικό για μένα κυρίως, το πρόβλημα δεν είναι στη βάση. Το πρόβλημα είναι στον ηγέτη, στον Τσίπρα δηλαδή, το συγκεκριμένο. Θα πρέπει να χτυπηθεί, να ζητήσουμε. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση να χτυπηθεί μια πίεση να αλλάξουν
τις συγκεκριμένες ηγεσίες στη διαπραγμάτευση. Που τυχόν μπει, θέτω εγώ, να πούνε κάποιες τέτοιες βάσεις. Και επίσης, τελειώνοντας, γιατί πραγματικά είναι ενοχλητικό όλο αυτό που έχει κάνει ο Τσίπρας και όλο αυτό το φούμαρο που πούλησε και όλη αυτή η ιστορία που μπλέξαν. Αλλά ο κόσμος δεν πάει να δεν πάρουν έννοια προς εκεί, μάλλον προς εκεί πρέπει να εστιάσουν, σαν πολιτική, σαν στρατηγική. Και τρίτον, έχουμε ακόμα παράπονα από τον κόσμο. Ναι, έχουμε ακόμα παράπονα από τον κόσμο. Πήγανε πολύ. Και πράγματι πήγανε και εκεί, να το πω έτσι, οποίοι μεταπηδήσανε πολύ πλέον. Και ψηφίσανε και αυτά που δεν ψηφίζανε. Και πήγανε θέσεις. Και αμυνθήκανε. Και σε μια τοποθέτηση έτσι. Υπάρχουν όμως πολλοί κόσμοι. Ακόμα και για βασικά στελέχη μας παραμένουν στον χώρο, οι οποίοι δεν είναι καθόλου θετικά προσκύμενα. Και μόνο αυτό, μας λένε το εξής. Έχετε τον τάδε, δεν θα μπορούσε να το λέτε. Ο οποίος δεν παιδιά είναι βαρύτη, έτσι τον λένε και τον περιγράφουν. Και εκεί μας χτυπάνε κιόλας. Διότι αποδεδειγμένα πάλι, για ξέρω εγώ, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να πούνε κάποιες αποφάσεις, αλλά μπορεί και κάποια πράγματα να έχουν αυτές τις σκιές. Και είναι αποθητική προς τον κόσμο. Και έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό. Είναι με λίγα λόγια πολύ δύσκολο το πεδίο που εμείς μπορούμε να απαντήσουμε στις συζητήσεις. Μας χτυπάνε από παντού. Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε, να φέρουμε τα επιχειρήματά μας με αυτά που είπατε, με την ιστορία που έχουμε προσφέρει, σαν χώρο, ότι πήραμε μπροστά την Ελλάδα. Αυτά τα έργα που γίνανε, το ΕΣΥ και όλα αυτά που είπα, τα έκανα στο Παναγό. Δεν πάρουν όμως στο χώρο μας πολλοί άνθρωποι να μας χτυπάνε εκεί. Και βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι θα έλεγα ότι έχουν μια πολύ μεγάλη εμπειρία, θα με συγχωρέσει. Και μπορεί κάποιοι να βάλλονται είτε. Θα τελειώσω. Θα τελειώσω. Είτε δίκαια είτε άδικα. Ωστόσο, ίσως θα έπρεπε να αξιοποιηθούν και να φύγουν λίγο το εξωτερικό. Σαν μια γερουσία, δεν ξέρω, σαν μια κάπω να λένε, έτσι θα πρέπει λίγο να τεθούν εδώ. Λοιπόν, τελείωσε. Εγώ καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση που μπορεί να βρούμε όταν μας πνάνε το δάχτυλο και να βρούμε τάδι το ίδιο. Αυτό που προσπάθησαμε να ξέρουμε να κάνουμε σήμερα είναι να αποτινάξουμε τέλος. Αυτό το αίσθημα είναι ενοχής που υπάρχει. Αυτό τέλος, δεν μπορεί να υπάρχει τέλος κάποιος. Γιατί δηλαδή οι άλλοι τι έχουν, τους αγγέλους είπατε, ξέρω εγώ ο άνθρωπος, ο Βορύδης, ξέρω εγώ ο Κατρούγκαλος, ο Σκουρδέτης, το ένας πάντως. Στην πολιτική είμαστε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι ελκυστικοί περισσότερο και άλλοι που είναι αποθετικοί. Και ανάλογα με τα γούστα του καθενός. Γι' αυτό ψηφίζει ο κόσμος. Και εμείς δεν βγήκαμε από παρθενογέννηση. Έχουμε μια ιστορία που έχουμε τα θετικά και τα αρνητικά. Δεν δέχομαι πια να μας μπορεί να κάνει στο δάχτυλο. Και δεύτερον, πάλι δεν δέχομαι. Γιατί προδίδει πάλι το ίδιο την ενοχή. Να καθόμαστε από τώρα να αγχωνόμαστε τι θα γίνει όταν θα γίνουν εκλογές και θα κληθούμε να δούμε αν θα πάρουμε μια απόφαση για συνεργασία. Θα το δούμε τότε. Το ζήτημα είναι να έχουμε επιτέλους 10 πράγματα να πούμε ότι θέλουμε να γίνουν. Δεν έχεις άλλη σωτηρία σε αυτό. Τις θέσεις σου έχεις, την πολιτική σου. Και να κρατάς το χέρι και να ρίξεις την κυβέρνηση που δεν θα το κάνεις. Ούτε αυτό. Μια σωτηρία υπάρχει αυτά τα πράγματα γιατί η ζωή είναι περίπλοκο και έχει εκπλήξεις και δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε όλα. Μπορούμε να έχουμε 10 θέσεις που τις έχουμε. Να πάμε αυτές, όπως σας είπα, στα βαθιά αναθεώρηση, στην οικονομία, στην εσωτερική πολιτική και να πούμε εμείς αυτά θέλουμε. Έλα, τώρα. Μόνος του θα αναλάβει την ευθύνη ότι δεν κάνει το αυτά τα οποία προτείνουμε εμείς που προφανώς έχουν στόχο τη συνεννόηση την εθνική, που είναι και το σύνθημά μας, η εθνική συνεννόηση. Και επίσης ένα άλλο συμπληρωματικό, ότι έχουμε αποδείξει, εκτός των άλλων που ακούστηκε για τη διαπλοκή, ότι η παράταξή μας, μόνο που υπήρχε υποψία για κάποιο σκάνδαλο, κατευθείαν έστελνε τον εν δυνάμει κατηγορούμενο στον εισαγγελέα, κάτι που δεν το έκανε κανένα άλλη παράταξη. Ακόμη και προχθές ήρθε η Βουλή και κάλυψε το καμένο για να μην, και δεν το έκανε άρση της ασυλίας για να μην παραβληθεί. Εμείς όμως όλες αυτές τις περιπτώσεις με όνομα την υποψία τους στέλναμε και λέγαμε ναι να διαρευνηθούν.
Και γι' αυτό ακριβώς είμαστε, όπως είπε και ο Μιχάλης ο Ξουποίδης, τα τελευταία του λόγια στην συνέντευξη που έδωσε, ότι καθαρός ουρανός αστραπέζει φοβάται. Πάντως, εμάς έχουν βάλει στόχο. Την παράταξη τη δική μας. Γιατί από την παράταξη τη δική μας, ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι μπορεί να πάρει ψήφους, η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι θα αποτελέσει τον αντίπονα για να παραμείνει σαν αξιωματική αντιπολίτευση με μεγάλο ποσοστό. Γιάννη. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κόρμη, που σας καλωσορίζω για δεύτερη φορά στη Σύρο. Ξέρετε πόσα χρόνια έχουν περάσει από την άνοιξη του 2006. Κάναμε μία εκμάσια εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο και μας βοηθήσαμε στο Ιράκ. Του συνήγορου Πολίδη. Μας είχε επισκεφθεί την άνοιξη του 2006 πριν 12,5 χρόνια ο κ. Καμίνης με την ιδιότητα του συνηγόρου του πολίτη και τον είχα παρουσιάσει στο Πνευματικό Κέντρο με την ιδιότητα του Δημάρχου εδώ τότε. Στη συνέχεια είχαμε την ευκαιρία και είχα πραγματικά την τύχη και την ευτυχία να συνεργαστώ μαζί του διαχρονικά. Αφού στη συνέχεια εκλέχθηκε Δήμαρχος Αθηναίων και εγώ εκείνη την περίοδο είχα σταματήσει να είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΡΤΗ, αλλά ήμουνα μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης. Θέλω να σταθώ επιγραμματικά όσο γίνεται και περιοριστικά σε τρία σημεία. Πράγματι, με τη συνταγματική αναθεώρηση του 1986, έγινε ψαλίδισμα των αρμοδιοτήτων και υπερεξουσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας, το οποίο σύνταγμα του 1975 είχε φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να πάει σε αυτή τη θέση, ήταν κομμένο και γραμμένο στα μέτρα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, με πρωτοβουλία του Ανδρέα Παπανδρέου, πράγματι είχαν περικοπεί αυτές οι εξουσίες και σήμερα με την πρόταση αυτή που πάει να μπει, δηλαδή να εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το λαό, υπάρχει πράγματι αυτό που επεσήμανε ο κύριος Δήμαρχος προηγούμενα, ο μεγάλος κίνδυνος να έχουμε μια διαρχία στην Ελλάδα. Δηλαδή θα αισθάνεται ότι είναι μια υπερεξουσία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αν εκλέγεται απευθείας από το λαό, και θα είναι εντελώς αντίθετο με την προεδρευμένη δημοκρατία που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν είμαστε προεδρική δημοκρατία για να γίνει κάτι τέτοιο. Είμαστε προεδρευόμενη δημοκρατία και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ο πρόεδρος της δημοκρατίας να αντιπαρατίθεται σε θέματα εκτελεστικής εξουσίας με την εκάστοτε κυβέρνηση. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις του Κλισέλη, πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η ουσιαστική μεταβολή που κάνει ο Κλισέλης. Ένα τόσο βαρύδουπο πράγματι όνομα που επιστρατεύτηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΡ, τη στιγμή κατά την οποία το μόνο που κάνει είναι να υποσκάπτει τα θεμέλια της αυτοδιοίκησης, βάζοντας ένα εκλογικό σύστημα το οποίο είναι σίγουρο ότι μελλοντικά θα οικονομεύσει τη λειτουργία των Δήμων. Δηλαδή έγινε ένα παράδειγμα εδώ προχθές και από τον νομικό σύμβουλο στο συνέδριο της ΠΕΔ, το είμαι στη ΣΥΡΟ, από τον νομικό σύμβουλο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, με το ποσοστό που πήρε ο νυν δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης, θα έπρεπε να πάρει 3 έδρες λιγότερες, που σημαίνει ότι του αφαιρεί τη δυνατότητα να διοικήσει με βάση το ποσοστό του πρώτου γύρου. 2 έδρες θα έφερνε επιπλέον ο τρίτος συνδυασμός και ένα συνδυασμός ο τελευταίος χωρίς να πιάσει το εκλογικό μέτρο θα έβγαζε έναν επιπλέον σύμβουλο, θα καταλάβανε μία πλειονέκτημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να διοικήσει όχι μόνο ο νυν δήμαρχος, οποιοσδήποτε δήμαρχος με μια τέτοια ισχυρή δύναμη. Είναι κάτι που σίγουρα θα αντιμετωπίσει, θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα, πιστεύω, στους δήμους αυτό το πράγμα που πάει να γίνει και δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική. Και επίσης θα καθιερωθεί η συναλλαγή. Είναι άλλο σημαντικό πρωτό σημείο είναι ότι θα μπορεί αυτός που είναι δήμαρχος να καλεί
μία άλλη παράταξη να τάζει αντιδημαρχίες και διάφορες θέσεις κτλ. Προκειμένου να εξασφαλίσει την πλειοψηφία. Αυτό είναι πραγματικά. Δεν είναι αυτό συνένεση και συνεργασία. Αυτό είναι σχήση του είδους συναλλαγή, ας πούμε. Να τάζει ο Δήμαρχος θέσεις αντιδημάρχων και άλλες ελκυστικές θέσεις στην εκάστοτε πλειοψηφία προκειμένου να εξασφαλίσει την παραμονή του στην εξουσία. Με θλίβει πραγματικά γιατί το κόμμα που επέβαλε τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και μεταβολές τις οποίες επισημάνατε, που καθιέρωσε τη διάρκεια, που ακόμη αν το πάμε παραπέρα στον χώρο της αυτοδιοίκησης, καθιέρωσε μια σειρά διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, που καθιέρωσε και επέβαλε τον προληπτικό έλεγχο στις δαπάνες της τοπικής αυτοδιοίκησης, να βρίσκεται κατηγορούμενο σήμερα και όχι μόνο σήμερα, διαχρονικά τα τελευταία χρόνια, επειδή δεν μπόρεσε, κύριε Δήμαρχε, για να τα λέμε και ομά τα πράγματα, να αυτοπροστατευτεί και να βάλει κάποιους φραγμούς σε ανθρώπους με ελαφριά συνείδηση που είχαμε στους κόλπους μας. Και για να τους πω και πιο απλά, σε ορισμένους μας δικαίωμα. Και αυτό θα το κουβαλάμε πράγματι για μια ζωή διαχρονικά. Και δεν μπορεί. Και δεν μπορεί σήμερα να εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα και ανθρώπους, ας πούμε, και πολιτικούς που έχουν γράψει ιστορία. Όπως ο Σιμίτης, ας πούμε, τον οποίο είχα την τύχη να γνωρίσω γιατί ήταν ασκούμενος στο γραφείο του κιόλας. Ανθρώπους με την αναπτυχθήκη δημότητα, ας πούμε, ενός Σιμίτη και πολλούς άλλους δεν μπορεί να τους λασπώνει σήμερα οποιοδήποτε τυχάρφαστος προκειμένου να υποφεληθεί εντελώς τυχοδιοκτικά και να κάνει συμποντήρια. Και για να τελειώσω, θα πω ότι είχαμε πράγματι για να μιληθεί επί δεκαετίες, περισσότεροι από όσους βλέπω εδώ μέσα, παλιοί σύντροφοι με αντιδεξιά συναισθήματα, με αντιδεξιά ιδεολογία και μας ήρθε ασφαλώς πολύ βαρύ το να βλέπουμε να συνεργαζόμαστε με τον κύριο και φυσικό μας ιδεολογικό αντίπαλο επί δεκαετίες, τη δεξιά στην κυβέρνηση. Αυτό σίγουρα μας οδήγησε στο να φιλορροήσουμε, θα έλεγα, μια βασική αιτία που αποτελέσαμε σημαντική δύναμη εκλογική ήταν αυτή. Ωστόσο, πραγματικά, πάντα ο χώρος μας, πάντα στο Πασό και το κοινάρι σήμερα, πιστεύω ότι είναι ένας χώρος εθνικής ευθύνης. Και έτσι μόνο πρέπει να το βλέπουμε και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την οποιαδήποτε μελλοντική πρόκληση. Δηλαδή, δεν μπορούμε ανεύθυνα να οπειρωθούμε και να πούμε «Α, θα πάθουμε ζημιά στην εκλογική μας πελατεία και να αφήσουμε τη χώρα σε μια κυβερνησία». Για μένα είναι απευταίο το να έχουμε νέα συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες και με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Αλλά για να κλείσω, θα έπρεπε να έχουμε ενοχληθεί περισσότερο ακόμη και από τη συνεργασία που κάναμε με τη Νέα Δημοκρατία, όταν διαχρονικά οι κυβερνήσεις, άλλοι με μεγαλύτερη ευθύνη και άλλοι με μικρότερη, είχαν υπονομεύσει το μέλλον του τόπου, επιβάλλοντας τη λογική, την εντελώς τυχοδιοκτική λογική, να καταναλώνουμε περισσότερα από όσα παράγουμε. Γιατί αυτές οι πολιτικές, ενώ άλλα κράτη φροντίζουν να βάζουν περίσσεμα για τις επόμενες γενιές, εμείς φροντίζαμε να καταναλώνουμε όσο γίνονται περισσότερα και να περνάμε εμείς, η σημερινή γενιά, όσο γίνεται καλύτερα, χωρίς να σκεφτούμε το μέλλον των παιδιών και των εγγονιών μας. Αυτό έγινε, γι' αυτό κατέληξε η Ελλάδα εκεί που κατέληξε σήμερα. Με μεγαλύτερη και κυρίαρχη ευθύνη, βέβαια, την ευθύνη της διακυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή από το 2004 μέχρι το 2009. Κανένας δεν μιλάει για αυτό. Δεν μιλάει κανένας για αυτό. Γιατί δεν. Εμείς μιλάμε, όπως ξέρουμε, μιλάμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους που ευχαριστούμε την επόμενη συνάντηση να γίνουμε την